δεν έχω πάω στη δουλειά. Εντάξει, αυτό είναι μια ευλογία για οποιονδήποτε άνθρωπο. Θα ήθελα για να κλείσω το δικό μου το θέμα μέσα που έχει να κάνει με τα παιδιά. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε συνεπιμέλεια τα παιδιά, έτσι δεν είναι? Είναι συνεπιμέλεια. Δεν είναι. Γιατί αυτό το θέμα δεν το ανοίγω για το προσωπικό σας. Επίσημα δεν έχουμε συνεπιμέλεια. Επίσημα δεν έχουμε, όχι. Προσπαθείς όμως. Που έχω ζητήσει εγώ. Έχει ζητήσει τη συνεπιμέλεια. Γιατί τώρα έχει ψηφιστεί αυτός ο νόμος. Θέλω να πω δηλαδή ότι τώρα είναι το τελευταίο χρόνο. Γι' αυτό το ρωτάω. Και έχει εφαρμοστεί έτσι κι αλλιώς πλέον τα ζευγάρια αυτόματα έχουν σε κάποια επίπεδα και σε κάποια θέματα εκ των πραγμάτων και εκ του νόμου πλέον συνεπιμέλεια, π.χ. στην ονοματοδοσία. Έτσι, στις ιατρικές αποφάσεις, στο ποιο σχολείο θα πάει. Αυτά έτσι ως τώρα πλέον τα ζευγάρια θέλοντας και μη. Οφείλουν να συναποφασίσουν, άρα να συνεννοηθούν, που είναι πολύ σημαντικό. Αλλά εμείς δεν έχουμε επίσημα συνεπιμέλεια, όχι. Εγώ έχω απλά πολλά πρακτικά, ας το πούμε, θέματα της συνεπιμέλειας ήδη υπαρκτά. Μάλιστα. Στη ζωή μου ξεκαμένα. Έχω, ας πούμε, τη μισή εβδομάδα σχεδόν τα παιδιά. Πολύ χρόνο σε διακοπέ. Δηλαδή, κυρίως το κομμάτι του χρόνου, την εναλλασσόμενη κατοικία κτλ. Την ερώτηση την κάνω γιατί είσαστε από τα πρώτα ζευγάρια αναγνωρίσιμα. Mm-hmm. Που πάνε να βιώσουν τη συνεπιμέλεια ενώ μετά τον νόμο που βγήκε. Mm-hmm, οπότε την ερώτηση δεν την κάνω καθόλου κουτσομπολίστικη και το ξέρεις. Την κάνω για πάρα πολύ κόσμο και για πάρα πολλούς άντρες. Ναι. Πόσοι άνθρωποι είναι, εγώ το συνειδητοποίησα μέσα από τη διαδικασία, πόσα ζευγάρια βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δικαστήριο ή σε ένταση για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Άρα δεν είναι κάτι που οφείλουμε να το δούμε κουτσομπολίστικα. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Ακριβώς. Που καίει πολύ τους ανθρώπους και καίει πάρα πολύ τα παιδιά. Γιατί μέσα από αυτό τον ανόητο καυγά που προκύπτει πίσω από την συνεπιμέλεια, την πληρώνουν τα παιδιά, που γίνονται πολλές φορές μπαλάκι μέσα σε αυτό ή εργαλοποιούνται, που είναι ακόμα χειρότερο, με αφορμή το ποιος έχει την εξουσία, που είναι, δεν υπάρχει εξουσία, δεν θα έπρεπε να υπάρχει εξουσία, θα έπρεπε να υπάρχει μια συνεννόηση. Και όταν δεν μπορεί αυτή η συνεννόηση να γίνει επειδή υπάρχει ένα καλό κλίμα, θα έπρεπε να υπάρχει ένας τρόπος, ίσως και νομικά, να βοηθάει αυτό το κλίμα να γίνει καλή συνεννόηση. Mm-hmm. Συμφωνώ. Στα παιδιά πώς λειτουργεί η συνεπιμέλεια, δηλαδή η ιστορία του μισές μέρες εδώ, μισές μέρες εκεί? Κοίτα, είναι κάτι, πώς το βλέπεις εσύ? Είναι κάτι που ζήτησαν τα παιδιά εξ αρχής. Δηλαδή, εγώ στην αρχή τους είχα 2 μέρες. Γιατί δεν ήξερα ακριβώς πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα. Τα παιδιά ζήτησαν να είναι έτσι και ως μισές μέρες με τον ένα, μισό με τον άλλον. Άρα λειτουργεί καλά μέχρι τώρα. Τότε έτσι ως υπήρχε ένα καλύτερο κλίμα και συνοηθήκαμε πολύ πιο εύκολα για κάποιο λόγο. Οπότε άρχισε να μοιράζεται έτσι. Θεωρώ ότι το έχουν συνηθίσει. Εκ των πραγμάτων έχουμε προσαρμόσει και ιδίως εγώ τη ζωή μου πάνω σε αυτό. Δηλαδή, μένουμε σε σπίτια που είναι 2 τετράγωνα διαφορά, με τα πόδια πάμε. Είναι πολύ κοντά το σχολείο, είναι πολύ κοντά οι δραστηριότητες. Οπότε, πρακτικά τα παιδιά να μην έχουν θέμα και η ζωή τους καθημερινά ενοχλείται. Νιώθω ότι είναι καλυμμένοι, αισθάνομαι ότι είναι χαρούμενοι. Και ας λέω, αν κρίνω και από τις στιγμές τους και από το σχολείο τους ακόμα. Πάνε πολύ καλά, θεωρώ ότι λειτουργεί. Ωραία, γιατί νομίζω ότι είμαστε οι πρώτοι που βιώνουμε τη νέα εποχή αυτού του νόμου. Οπότε υπάρχει μια αλλαγή. Έτσι, υπάρχει μια αλλαγή, αυτό θέλω να πω. Στο πάρκο πας και βλέπεις πώς μπαμπάδες πλέον να είναι μόνοι τους με τα παιδιά. Ναι. Αλλάζει αυτό. Συμφωνώ. Και είναι, νομίζω κάθε ότι είναι και δύσκολη. Κάθε γενική και δύσκολη. Είναι ένα πείραμα, μέσα σε εγωγικά το λέω πείραμα. Είναι πάρα πολλοί πατεράδες που ομολογουμένως έχουν πει ότι δεν είναι δίκαιο αυτό που συμβαίνει. Έχουμε να δούμε τα παιδιά μας χρόνια ή μήνες ή οτιδήποτε άλλο. Από την άλλη, εμφανίζονται γυναίκες που λένε ότι. Έχουμε δίκιο, πιστέψτε μας ότι αυτός δεν άξιζε, αλλά εννοείται ότι δεν θα κρίνουμε εμείς, γι' αυτό και υπάρχει δικαιοσύνη. Αλλά θέλω να πω ότι υπήρξαν και περιστατικά, δεν μιλάω για τα περιστατικά τα πολύ άσχημα που οι γυναίκες εκεί έχουν 100% δίκιο, αλλά υπήρξαν, εγώ μιλάω για τους άντρες που γνώρισα που ήταν πολύ καλά παιδιά, που όμως για θέμα εγωισμού. Υπάρχει. Υπάρχει ιστορία. Για θέμα εγωισμού, οι γυναίκες δεν δίνανε οι μαμάδες τα παιδιά έτσι όπως έπρεπε. Αυτό που εργαλειοποιείται το παιδί. Ακριβώς. Ότι για να στυμπώ, για να σε εκδικηθώ, για να σε τιμωρήσω. Ναι. Αλλά αυτό αφορά τη σχέση του άλλων ανθρώπων, όχι τα παιδιά. Και από εκεί πέρα, σαφώς η συνεπιμέλεια δεν λέει ποτέ ότι αυτό είναι αναγκαστικό έτσι. Λέει ότι αυτή είναι η κοινή βάση με την οποία αρχίζουμε και μιλάμε. Και από εκεί και πέρα, αν κάποιος είναι ακατάλληλος, είτε είναι η μαμά είτε είναι ο μπαμπάς, προφανώς και δεν θα συμμετέχει. Έτσι, γιατί εδώ τώρα πρόσφατα είχαμε μια υπόθεση που υποτίθεται ότι η μαμά μάλλον σκότωσε τα παιδιά της. Τη θυμόμαστε όλοι, είναι πριν λίγους μήνες. Άρα δεν υπάρχουν πλέον, όλα είναι στο τραπέζι. Άρα η κοινή συνισταμένη πρέπει να είναι κάποια και πάνω σε αυτό να βλέπουμε τις περιπτώσεις. Ναι. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις που μπαμπάδες που δεν θέλουν. Ήταν που δεν πολύ μπορούν. Η περίπτωση τώρα ξέρει. Προφανώς. Για τη μάνα, α μην είναι αυτές τις ιστορίες που καταλαβαίνουμε. Απλά λέω ότι δεν υπάρχει κάτι απόλυτο. Δεν μπορούμε να λέμε ότι μόνο ένα ή μόνο άλλο. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που κάποιο δεν θέλει. Και αυτό μέσα στο τραπέζι πρέπει να είναι. Δεν θέλει, δεν έχει το χρόνο. Μπορεί να ζει σε άλλη χώρα. Ξέρω, ανθρώπους. Γιατί που... λίγοι γονείς σηκώθηκαν και φύγανε. Εγώ ακούω τον τελευταίο καιρό περιστατικά που σηκώθηκε και έφυγε ο πατέρας. Ακριβώς. Σηκώθηκε και έφυγε η μάνα. Οπότε εκεί εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να υπάρξει.
αυτό το πλαίσιο και σαφώς πρέπει να λειτουργήσει διαφορετικά. Mm-hmm. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Αλλά όταν υπάρχουν συνθήκες, γιατί mm-hmm. να μην γίνεται και να είναι αλλιώς.